Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μία μέρα μετά την 3η του Σεπτέμβρη, η μέρα εθνικής συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ, 37 χρόνια μετά. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις μέσα στα στελέχη. Μαζί μας ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον Εύρο, κύριος Αθανάσιος Ράσιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καλησπέρα σας, κύριε Ράσιο. Να πούμε την αλήθεια ότι ήταν ίσως η πιο δραματική σε επίπεδο τουλάχιστον και τόνων και ομιλιών και τοποθετήσεων εθνική συνδιάσκεψη που έχουμε παρακολουθήσει ποτέ για το κίνημα του ΠΑΣΟΚ. Ναι, είναι μία από τις πάρα πολύ σημαντικές. Πιστεύω θα καταγραφεί στα ιστορικά δεδομένα του ΠΑΣΟΚ. Εμείς βέβαια θυμόμαστε και το πεντελικό ως ένα ορόσημο, αλλά και πολλές άλλες τέτοιες συνδιασκέψεις. Βέβαια αυτή η συνδιάσκεψη είχε και κάποιους διαφορετικούς χαρακτήρες, είχε έναν διαφορετικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι δεν έχουν μείνει μόνο στις ομιλίες που έγιναν στην κεντρική αίθουσα. Υπήρχαν μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, υπήρξαν εργαστήρια διαλόγου για πάρα πολλά θέματα, όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, η παιδεία, ανάπτυξη. Και εκεί ανταλλάχθηκαν πολύ σημαντικές απόψεις και αυτό που πραγματικά ήταν σημαντικό ήταν ότι υπήρχαν προτάσεις, πάρα πολλές προτάσεις. Υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά σε αυτόν τον τόπο ένα πλούσιο δυναμικό θέσεων, απόψεων, υπάρχει ενέργεια στις νεότερες ηλικίες να προσθέσουν κάτι και να βοηθήσουν αυτόν τον τόπο. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η πολιτική βούληση ολονών να πάμε μπροστά αυτόν τον τόπο. Ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του, ο καθένας κοιτάζει πώς θα κερδίσει κάποια ποσοστά. Είναι φοβερό αυτό το λέει ένας τέλεχος, το οποίο, ναι, το πούμε, έχει συνδέσει άρρηκτα και το όνομά του και την ύπαρξή του, κύριε Ράσιο, με ήταν μια συγκέντρωση καταρχήν που εξέπληξε λίγο θετικά και χαρήκαν οι διοργανωτές. Ήταν πέραν των προσδοκιών του μεγέθους. Παρά το γεγονός ότι αρκετά στελέχη δεν ήρθαν. Ναι, υπήρχε και το πρόβλημα της μετακίνησης και του κόστους μετακίνησης, γιατί το κόστος μετακίνησης σε πάρα πολλά στελέχη βάρνε πλέον τους ίδιους και δεν μπορούσαν να έρθουν. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι νέες γενιές, οι ηλικίες που είναι τώρα στην αρχή της παραγωγικότητάς τους, μας δείξανε ότι υπάρχει μέλλον. Ότι μπορούν να σκεφτούν, μπορούν να οργανωθούν και σε δύσκολες εποχές να προτείνουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, οι προηγούμενες γενιές, είναι να τους δώσουμε ένα πεδίο δράσης τέτοιο όσο το δυνατόν πιο ομαλό. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Ότι δεν γίνεται όλα να είναι καιροσκοπικά, όλοι να καταγγέλουν όλους για να πάρουν 1-2 πόντους στις δημοσκοπήσεις. Είναι τραγικό αυτό πραγματικά. Θεωρείτε και εκείνο που πρέπει να γίνει. Θέμα δημοσκοπήσεων, κύριε. Ναι, θεωρώ ότι. Γιατί να σας πω την αλήθεια, και αυτές τις μέρες που μιλώ με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ναι, και γενικότερα στο χώρο, υπάρχει μία δυσαρέσκεια. Γιατί καλό το παρόν και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει και ένα παρελθόν που είναι η βάση του σοσιαλισμού, ναι, στην χώρα, όπου πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το και τόνισε. Διαχωρίζουν το κίνημα του ΠΑΣΟΚ, ναι, με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολη. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου στις 9 του Δεκέμβρη του 2009 στο Εθνικό Συμβούλιο είχε πει άλλο το κράτος και άλλο η κυβέρνηση. Εννοούσε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να λειτουργούν, αλλά άλλο το κόμμα και άλλο η κυβέρνηση. Σαφέστατα, ο πολιτικός προσανατολισμός και αποστολή των κομμάτων είναι να διαμορφώνουν τις πολιτικές θέσεις, να διαμορφώνουν τα κυβερνητικά προγράμματα και οι κυβερνήσεις πρέπει να τα υλοποιούν. Βέβαια, είναι ευθύνη του πολιτικού φορέα και αυτό πρέπει να συμβαίνει και αυτό συνέβη με τον πιο δημοκρατικό και περίπτερο τρόπο και χθες, προχθές, να υπάρχει κριτική των στελεχών του κόμματος ή διαφορετική άποψη που δεν είναι κακό να ακούγεται και δημόσια. Είναι δημοκρατικό να λέμε την άποψή μας. Εκείνο που είναι λάθος για μένα είναι να χειρονόμαστε πίσω από μια πολιτική μοιοπία και ιδιαίτερα αυτό αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν κλειδώσει πίσω από μια αντιμνημονιακή λογική ή πίσω από ένα σχέδιο δράσης το οποίο δεν το αποδέχεται κανένα σε κανένα μέρος του κόσμου. Κύριε Ράσιο, και μας λένε ότι ξέρετε, είμαστε λάθος. Εμείς ξέρουμε. Ναι, να τελειώσω λίγο τη φράση μου για να καταλάβετε τι λέω. Έχει περάσει και επιτρέψτε μου να τελειώσω τη φράση μου. Ένα δευτερόλεπτο θέλω. Να τελειώσω τη φράση μου. Νομίζω ότι το πρόβλημα σας δεν είναι κοινός η αντιπολίτευση. Να τελειώσω τη φράση μου, παράκληση, ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Και αυτό που θέλω να πω και αυτό που πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα και φάνηκε χθες είναι η επανατοποθέτηση των πραγμάτων στη ζωή τους βάση. Δηλαδή, τι έγινε. Στελέχη του κόμματος, στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ έκαναν δρυμύτατη κριτική, αλλά τεκμηριωμένη, με πολιτικά πλαίσια, με πλαίσια δημοκρατίας, στην κυβέρνηση. Αυτό δεν το έχουμε δει από άλλα κόμματα να γίνονται.
Αυτό θέλω να πω. Είναι σαφέστατα και θετικό. Γι' αυτό και μιλάω για πολιτική μοιοπία. Καλώς. Νομίζω ότι αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες συμβολές. Θα σας πω λίγο και μιλάμε ειλικρινά. Μιλάμε τόσα χρόνια μεταξύ μας. Ποτέ δεν σας έχω εκφράσει κάτι διαφορετικό. Βεβαίως. Έχετε στην ευθύνη σας μεγάλες επιτυχίες του κυβερνώντος σήμερα κόμματος σε ό,τι έχει να κάνει και με εθνικές και με δημοτικές εκλογές παλαιότερα, έτσι. Δεν είναι μόνο οι εκλογές, Ελένα. Δεν είναι μόνο οι εκλογές. Ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Ράσιο, ότι είναι ένα μεγάλο τεστ. Σαφέστατα. Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και στους πολίτες, αλλά ακόμα χειρότερα και στα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη βάση, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολιτική μοιοπία, είναι μια πραγματικότητα. Δεν αφορούσε αυτούς η τοποθέτησή μου. Και ήμουν νομίζω το λιγότερο που πρέπει να απασχολεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι η αντιπολίτευση. Το ζήτημα είναι πώς θα συγκρατήσει τα στελέχη της. Ένα πρόβλημα, λέτε, πώς θα συγκρατήσει τα στελέχη. Τα στελέχη του το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα ζητούμενο, αλλά μας ενδιαφέρει στο επίπεδο της λειτουργίας της δημοκρατίας και στο επίπεδο της εθνικής συστράτευσης για να σωθεί αυτός ο τόπος, να καταλάβουμε ότι όλοι έχουμε ευθύνες. Όλοι έχουμε ευθύνες και δεν ήμασταν εύθυνοι επειδή ήμασταν αντιπολίτευση να λέμε τα ωραία λόγια για να τα ακούει ο πολίτης και να λέει α, κοίταξε τι μου λέει αυτός, τώρα τούτος μου λέει ψέματα. Σαφέστατα υπάρχει ζητούμενο και είναι θέμα το πώς οργανώνεται πολιτικά το ΠΑΣΟΚ και κομματικά. Γιατί βέβαια όλα αυτά τα χρόνια και εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν ήμασταν άμεμπτοι, δεν ήμασταν χωρίς λάθη και στις πολιτικές μας και στις ανοχές μας. Γι' αυτό είπα προηγουμένως δεν είναι μόνο οι εκλογές. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό λάθος του ΠΑΣΟΚ να μην διευρύνει τον πολιτικό διάλογο που κάνει αυτά τα χρόνια ο Γιώργος Παπανδρέου για να μπούμε στην ουσία της πολιτικής κουβέντας και να είμαστε μόνο εκλογικός μηχανισμός. Πέραν όμως της πολιτικής κουβέντας. Και δυστυχώς να έχουν κάποιοι πολιτικοί άρχοντες, κυρίως τοπικής εμβέλειας, την άποψη ότι το κόμμα, οποιοδήποτε κομματικός μηχανισμός, είναι το μόνο πράγμα για να μαζεύει κόσμο, είναι μόνο για συγκεντρώσεις, συγκεντρωσιάρχες και μόνο κινητοποιήσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος το πιστεύει αυτό, τουλάχιστον σήμερα. Νομίζετε. Βλέποντας τους πολίτες. Είχα πολλά παραδείγματα στις τελευταίες εκλογές, κυρία Σόκ. Είχα πολλά παραδείγματα. Επειδή έχω εμπειρία στις εκλογές, όπως είπατε προηγουμένως, είχα πολλά παραδείγματα. Βεβαίως είναι και ο πολιτικός λόγος. Σαφέστατα έχει σημασία το να υπάρξει πολιτικός λόγος και να δούμε την ουσία των πραγμάτων. Σαφέστατα. Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο τον πολιτικό λόγο. Δηλαδή με σημαία κοινό στην εθνική συστράτευση και τον πατριωτισμό. Συμφωνώ σήμερα μαζί ο κόσμος περνάει. Συμφωνώ μαζί σας, όμως είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως. Έχουμε να δούμε την πραγματικότητα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και σκληρή και για μας τους ίδιους. Δεν σχεδιάζαμε να κυβερνήσουμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι, ούτε να φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα που πήραμε. Είχαμε ένα άλλο πρόγραμμα, το πιο δημοκρατικά φτιαγμένο σε όλο τον κόσμο, σοσιαλιστικό πρόγραμμα του 2007. Σαφέστατα και έχουμε μεγάλες αποκλίσεις από αυτά που είχαμε τότε καταγράψει και είχαμε ονειρευτεί να κάνουμε. Όμως η πραγματικότητα είναι σκληρή. Παραλάβαμε μια χώρα στο χείλο της κατάρρευσης. Μέσα σε 5 χρόνια είχαμε διπλασιασμό σχεδόν του εξωτερικού χρέους, χωρίς ουσιαστικό λόγο. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή, σαν κυβέρνηση, να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει 30-40 χρόνια, που θα μπορούσαν ίσως να τα έχουν κάνει και άλλες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά ότι είχαμε άλλες προκλήσεις. Μην ξεχνάτε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου παρέλαβε μια χώρα που δεν υπήρχε δημοκρατικό συνέστημα, που δεν μπορούσε να μιλήσει στον διπλανό σου. Αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα εμείς στην τηλεόραση, δεν είχαμε την ελευθερία τότε να την κάνουμε δημόσια. Μας κρίνανε γιατί εφημερίδα διαβάζαμε. Όποιος διάβαζε τάδε εφημερίδα, στιγματισμένος στη γειτονιά. Αυτά εμείς τα θυμόμαστε οι πιο παλιοί. Δεν θέλουμε όμως να τα ξαναζήσουν τα παιδιά μας. Και αν κάτι κρατάω από αυτή τη συνδιάσκεψη πραγματικό, είναι πρώτον ότι έγινε σοβαρή κριτική εμπεριστατωμένη μέσα στο κόμμα, μέσα από το κόμμα στην κυβέρνηση, που δεν υπάρχει τέτοια δημοκρατία σε πολλά άλλα κόμματα της Ελλάδας. Και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε ενέργεια, θέληση και βούληση από μια νέα γενιά που πολλοί τη θεωρούμε γενιά του καναπέ και των βολεψάκηδων, να σηκώσει το βάρος της επόμενης Ελλάδας, του μέλλοντος. Και αυτό μου άρεσε πραγματικά. Και αν αυτά τα παιδιά ενώσουν τον αγώνα τους με τους άλλους, 75% αυτών των νέων παιδιών απλά θέλει να σηκωθεί να φύγει από τη χώρα και να μην σηκώσει κανένα βάρος. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Είναι απογοητευμένοι. 75%, κύριε. Είναι απογοητευμένοι, σαφέστατα είναι απογοητευμένοι. Αυτό που τους δίνουμε δεν είναι αυτό που ονειρεύτηκαν ούτε αυτοί ούτε εμείς. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι πατεράδες και μανάδες είμαστε. Σαφέστατα. Ψάχνουμε για το καλύτερο το μέλλον των παιδιών μας. Και έχω την αίσθηση πολλές φορές. Υπάρχει ελπίδα όμως σε αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ανήκουν και στην λαϊκή βάση, ας το πούμε, τι όχι τα μεγαλοστελέχη, κύριε Ράσιο, που δεν μπορούμε να τους δούμε. Εσείς που περπατάτε αυτό, λοιπόν, στον δρόμο, σίγουρα πολλά παραπάνω από ό,τι μπορεί να ακούσει κάποιος άλλος, έτσι δεν είναι? Το βλέπετε, το βιώνετε. Ναι, βέβαια. Υπάρχει το αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα νομίζω πως με εμάς έχουν πολύ καλύτερη επικοινωνία.
το αντιλαμβάνεστε, το αποδέχεστε ή όχι, είναι σκληρή κριτική, αλλά και ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί. Και αισθάνομαι ότι επειδή εσείς εκπροσωπείτε το κόμμα, το κίνημα του ΠΑΣΟΚ και όχι την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως λέμε πολλές φορές, έχω την αίσθηση ότι το κίνημα του ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει πολλά εξαιτίας της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει χάσει τις αρχές και τις αξίες σύμφωνα με τα στελέχη του. Όμως δεν το θεωρώ αυτό ότι είναι σωστό. Έχει χάσει ίσως μια λειτουργικότητα η οποία είναι και μια απόρρεια της, αυτής της κρισιμότητας. Μην ξεχνάτε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα στο διάστημα των τελευταίων 20 μηνών έχουμε αλλάξει δύο γραμματείς στο κόμμα στην προσπάθεια να βρούμε έναν βηματισμό μιας οργάνωσης. Γιατί υπήρξε μια τεράστια ανάγκη, και αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, και ίσως το λέω και πρώτη φορά, πάρα πολλά στελέχη καταξιωμένα μέσα από την οργάνωση, μέσα από το οργανωτικό σώμα του ΠΑΣΟΚ, να μετακινηθούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Με αποτέλεσμα να βγάλουμε τη νέα φουρνιά αυτών των στελεχών. Γι' αυτό ήμουν ως ένα σημείο αρκετά αισιόδοξο με αυτά τα παιδιά που είδα. Τους είδα να δουλεύουν, τους είδα να έχουν έτσι μια θετική αύρα. Που τι είναι τελικά αυτά τα παιδιά, εθελοντικά, ναι, εθελοντικά. Και αυτό είναι το σημαντικό, και αυτό πρέπει να το πούμε ότι ισχύει για όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, πιστεύω, εκτός από ένα. Ότι οι πιο πολλοί ενασχολούμενοι με τα κόμματα ασχολούνται εθελοντικά. Βέβαια, εδώ υπάρχει και η στρέβλωση. Ο εθελοντισμός πολλές φορές είναι εντός εισαγωγικών και πρέπει να το πούμε γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ότι κάτι συνήθως περιμένουν. Ότι περιμένουν το ρουσφέτη, περιμένουν την διευκόλυνση, περιμένουν να βρουν τα παιδιά τους δουλειά, περιμένουν να βρουν οι ίδιοι δουλειά. Εδώ πέρα ο κόσμος αυτό δεν είναι το να λάθος πάει, κύριε Ράσιο. Περιμένουν αυτό να είναι το, μα αυτό δεν είναι το λινό. Αυτό το φτιάξαμε πλέον και το αγοράσαμε 20 χρόνια τώρα. Κύριε αυτό είναι το λάθος μας. Περάσαμε πλέον στο στάδιο που μπορεί κάποιος να βάλει ρουσφέτη για να πάρει παράταση ο λογαριασμός του ρεύματός του. Και το εντάξει, ξέρετε πολύ όχι καλά. Όχι μόνο αυτό, όταν αντιμετωπίζουμε και στα γραφεία, έρχεται ο κόσμος, μιλάει και αν θέλεις, Έλενα, είναι μια προσωπική δική μου επιλογή. Επιτρέψτε μου να μιλήσω σε πρώτο υλικό ότι αυτά τα 4 χρόνια σχεδόν που είμαι γραμματέας δεν αξιοποίησα ή δεν θέλησα να αξιοποιήσω οποιαδήποτε τέτοια ευκαιρία για να δημιουργηθεί η στρέβλωση παλαιότερων εποχών των πράσινων φρουρών που μας κατηγορούσαν κάποτε, αν το θυμάστε, όσοι το θυμούνται. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το κρατήσουμε και να το παραδώσουμε και να το καλύψουμε, να το φτιάξουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά η συνδιάσκεψη ήταν το αποτέλεσμα μιας πορείας, δύσκολης πορείας 6-7 μηνών. Συμπεράσματα βγήκαν στα οποία θα πατήσει το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, αλλά και η κυβέρνηση. Κοινώς τα μηνύματα τα πήραν, κύριε Ράσιο, αυτοί που πρέπει να τα πάρουν. Ότι ο κόσμος και πεινάει και δυσαρεστημένος είναι. Και αυτοκτονεί και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα μην. Δυστυχώς δεν είναι λαϊκισμός. Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ράσιο. Πραγματικά, αλλά ας μην το πάρουμε τώρα στην ευκαιρία. Δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι δεν είδα ούτε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, από υπουργό μέχρι και πρωθυπουργό, από αυτές τις τοποθετήσεις που άκουσα, που να μην δείχνει ότι δεν ξέρει τι γίνεται στον τόπο του. Και μάλιστα θεωρώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέας από τους πρωθυπουργούς και πολιτικούς αρχηγούς που είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για το τι συμβαίνει. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις, είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μόνο από αυτές τις καταστάσεις οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι βγαίνουν. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι το μέγεθος της ευθύνης. Θέλω όμως να κάνω μια παρένθεση, Έλενα, δράτωμα της ευκαιρίας, να διατυπώσω το αισθάνομαι σαν άνθρωπος αυτό. Και νομίζω ότι εκφράζω και πάρα πολλά μέλη του ΠΑΣΟΚ, αν όχι το σύνολό τους, τις ευχαριστίες στον αγώνα που έδωσαν οι πυροσβέστες να σώσουν το περιβάλλον του Εύρου, να σώσουν το περιβάλλον της περιοχής μας και στον αγώνα που έδωσαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, από τους πολιτικούς προϊσταμένους μέχρι τους απλούς υπαλλήλους, να δώσουν τη σωτηρία, να σώσουν χωριά, να σώσουν περιουσίες, κυρίως να σώσουν αυτό το πράγμα που το θεωρούμε δάσο και το αγαπάμε πάρα πολύ όλοι. Σαφέστατα. Πάντως υπάρχει πολλοί κόσμος, κύριε Ράσιο, ο οποίος σας ακούει, σας βλέπει, σας παρακολουθεί. Και αυτό που θέλει πλέον από όλα εσάς, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι να βοηθήσετε να σωθούν και οι δικές τους οικογένειες. Και έχει μεγάλη σημασία. Γιατί και η ατομική ευθύνη, σαφέστατα του καθενός, αλλά νομίζω ότι το τίμημα κάποιες οικογένειες το πληρώνουν υπέρ του δέοντος και ίσως και αδίκως. Εκείνο που μπορώ να πω σε όλους αυτούς, Έλενα, είναι ότι εμείς δεν διαφέρουμε από αυτούς. Είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι του ζητήματος και οι δικές μας οικογένειες πληρώνουν, κύριε, το τίμημα. Ράσιο, και τα δικά μας τα παιδιά δεν έχουμε κάποιο προνόμιο. Που παίρνει 300 ευρώ. Έλενα, και τα δικά μου τα παιδιά δεν διαφέρουν σε κάτι από τα παιδιά του υπόλοιπου κόσμου. Και εγώ μισθωτός είμαι. Και εμείς χάνουμε λεφτά και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα βγάλουμε πέρα. Εσείς είστε σε μια θέση που μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα, κύριε Ράσιο. Προσπαθούμε, αυτό που μπορώ να τους πω και μπορώ να δεσμευτώ και το λέω πάντοτε, είναι ότι ό,τι αφορά εμάς. Επειδή δεν μπορούμε να βγούμε και να λαϊκίζουμε στα δεξιά και αριστερά για το τι κάνουμε, δουλεύουμε, μεταφέρουμε τις απόψεις των παραγωγικών τάξεων ως Νομαρχιακή Επιτροπή και ως Γραμματέας στον κομματικό μου φορέα,
Παλεύουμε μέσα από τις δικές μας διαδικασίες και γραμμές. Αυτή είναι η αποστολή. Εκεί μας έχουν τάξει τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Να τους εκπροσωπούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα όλα τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και όλα τα μέλη των οργανώσεων, των συντονιστών και των οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ έχουν δείξει τον καλύτερο και τον πιο υπεύθυνο εαυτό τους. Να μείνουμε λοιπόν σε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως αναμένεται και δύσκολος δρόμος και από εδώ και πέρα, κύριε Ράσιο, και με τα συμπεράσματα της 3ης του Σεπτέμβρη. Δύσκολο φθινόπωρο, δύσκολος χειμώνας και σίγουρα και πολλή δουλειά και για εσάς. Και περιμένουμε και μία ήδη εξαγγελμένη από τον Μιχάλη του Καρχημάκη σοβαρή κομματική αναδιοργάνωση, δεδομένου ότι αυτό ζητήθηκε και από όλους εμάς, ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να διατάξει τις δυνάμεις του οργανωτικά και να προσαρμοστεί με το νέο σύστημα της περιφερειακής διοίκησης της χώρας που είναι ο Καλλικράτης, και όχι μόνο στην μορφή των οργανώσεων αλλά και στη σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από το κέντρο πλέον λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε ίσως αρκετά γρήγορα και σε έναν εντός εισαγωγικών κομματικό Καλλικράτη για να μπορούμε να λειτουργούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Να δούμε αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα όλο αυτό. Κύριε Ράσιο, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να περάσουμε προς το παρόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λογαριασμός μισθοδοσίας και σύνταξης έξτρα με προνομιακό επιτόκιο 5%. Τράπεζα Κύπρου. Χαρίλα, πρώτη του μήνα. Give me five. Όταν οι μισθός ή η σύνταξή σας παίρνουν παραπάνω αξία, φαίνεται. Λογαριασμός μισθοδοσίας έξτρα για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους από την Τράπεζα Κύπρου. Με προνομιακό επιτόκιο 5% και έξτρα ωφέλη σε τραπεζικά προϊόντα. Τράπεζα Κύπρου. Έχετε ζεστή καρδιά. Ζεστό χαμόγελο. Αλλά αυτό δεν αρκεί για έναν ολόκληρο χειμώνα. Ζάκια Άγγελος. Θέρμανση μόνο με 4 ευρώ το 24ωρο. Νέες εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. 100% οικολογικές, απόλυτα οικονομικές. Μέγιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες. Ζάκια Άγγελος. Λέβητες καύσεις βιομάζας και καλαμποκιού. Θερμάστρες αερόθερμες και καλοριφέρ καύσεις πέλετ καλαμποκιού. Ενεργειακά τζάκια, αερόθερμα, καλοριφέρ. Όλα σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Ζάκια Άγγελος. Οικολογικές προτάσεις που καλύπτουν ακόμη και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Έπιπλα και διακόσμηση εσωτερικών χώρων Ανέστογλου. Δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Δωρεάν συμβουλές από έμπειρους διακοσμητές. Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση των επίπλων. Ευέλικτη πολιτική πληρωμών. Έπιπλο Ανέστογλου. Ομορφαίνουμε τον εσωτερικό σας χώρο. Δώρο Montblanc. Μόνο στον Ελευθερουδάκη στην Αλεξανδρούπολη. Είναι υγιεινά, θρεπτικά και ολόφρεσκα γιατί γεννιούνται και μεγαλώνουν στο τόπο μας. Κοτόπουλα Μαϊστρού και κοτόπουλα Γενάδιος. Τα εμπιστευόμαστε, τα επιλέγουμε και τα απολαμβάνουμε με κλειστά μάτια. Γιατί είναι τα δικά μας κοτόπουλα. Κοτόπουλα Γενάδιος και κοτόπουλα Μαϊστρού. Με την εγγύηση ποιότητας της Zuras Farm. Αν θέλεις την επιτυχία στην πόρτα σου, τότε μία είναι η επιλογή. Κορυφή. Τώρα με νέο χώρο στην Ανατολική Πόλη. Σύγχρονη υποδομή και διδασκαλία από τους ίδιους καταξιωμένους καθηγητές του κεντρικού μας φροντιστηρίου. Πάντα κοντά στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου με φροντιστηριακή υποστήριξη υψηλού επίπεδου για σίγουρη επιτυχία. Εμπειρία, γνώση, αποτελεσματικότητα. Στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, M23. Τηλέφωνο 25510-37544. Και στην Ανατολική Πόλη, Παπαδιαμάντη και Αλκιβιάδη, δίπλα στο 12ο Δημοτικό Σχολείο. Φροντιστήρια Κορυφή. Είμαστε η Κορυφή για να σας οδηγήσουμε στην κορυφή. Με
αγιασμό που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Λέσχης Αξιωματικών Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε η πρώτη εκπαιδευτική ημέρα για την εθνοφυλακή της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Στον αγιασμό παραβρέθηκε σύσσωμο το σώμα της εθνοφυλακής, τα μέλη του οποίου και ευχήθηκαν να ξεκινήσει με το δεξί και η φετινή εκπαιδευτική διαδικασία. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Νίκαστης ευσεβέσιν, κατεναντίον δωρούμενος, και τόσον φυλάτων, δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Στον αγιασμό παραβρέθηκαν φυσικά και ο στρατηγός 12ης Μεραρχίας Κωνσταντίνος Γκίνης, καθώς επίσης και ο διοικητής εθνοφυλακής της 12ης Μεραρχίας Αθανάσιος Σούρλας. Αμφότεροι έδωσαν τις καλύτερες ευχές τους εν ώψη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς των εθνοφυλάκων. Ναι, αρχίζει η εκπαιδευτική περίοδος του 2011-2012 και ξεκινάμε σήμερα με τον αγιασμό, με τη συμμετοχή των ταγμάτων εθνοφυλακής όλης της Μεραρχίας, προκειμένου να αναλυθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η συμμετοχή των εθνοφυλάκων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Μεραρχίας. Κατά το Ελληνορθόδοξο από Θεού άρξαστε, το ίδιο κάνουμε και εμείς σαν διοίκηση εθνοφυλακής της Μεραρχίας με τους εθνοφύλακες. Ξεκινάμε με τον αγιασμό μια καινούργια εκπαιδευτική χρονιά. Η χρονιά μας φέτος θα έχει ιδιαίτερες καινοτομίες, θα έχει πολλά καινούργια πράγματα. Ο κ. Γκίνης κατέστησε σαφές πως η εκπαίδευση των εθνοφυλάκων περνά στο επόμενο επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις και να αυξηθούν οι δυνατότητες του σώματος. Βεβαίως θα γίνει διαφορετικά. Θα επιδιώξουμε ευρύτερη συμμετοχή των εθνοφυλάκων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Θα δημιουργήσουμε διαγωνιστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως παράδειγμα βολές, πορείες, διαδικασίες ελευθέρου σκοπευτού, οι οποίες θα βοηθήσουν την εθνοφυλακή να βελτιώσει τις επιδόσεις και τις δυνατότητές της, αλλά το κυριότερο θα δημιουργήσει ένα κλίμα ανταγωνισμού για συμμετοχή περισσότερων εθνοφυλάκων, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του προσωπικού. Ο στρατηγός 12ης Μεραρχίας στάθηκε και στο ρόλο του στρατού στη διαδικασία της πυρόσβεσης των τεράστιων πυρκαγιών που κατέκαψαν τον Εύρο. Έπλεξε το εγκόμιο των ανδρών της εθνοφυλακής, επισημένοντας πως και εκείνοι πάλεψαν με τις φλόγες εθελοντικά, μαχόμενοι για το κοινό καλό. Ο ρόλος του στρατού είναι μέσα στο προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο από την με συμμετοχή και συνεισφορά στο έργο της πυροσβεστικής. Η εθνοφυλακή αυτοβούλως, πρέπει να το τονίσω, συμμετείχαν εθνοφύλακες τμήματα συνεισφέροντας προσωπικό αλλά και ιδιωτικά μέσα τα οποία συνέβαλαν στον περιορισμό και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αμφότεροι ο στρατηγός και ο συνταγματάρχης 12ης Μεραρχίας